Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, μια κωμωδία ουσιαστικά. Πανδοχείο, ο Χορτάτος Λαγός. Έχει ανέβει στη σκηνοθεσία του Αγκουστίνου Ρεμούνδου, τον οποίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κύριε Ρεμούνδο, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Για πείτε μας λοιπόν δύο λόγια για το έργο. Το έργο αυτό το έχει γράψει ο φίλος μου ο Δημήτρης Μαμαλούκας. Είναι συγγραφέας αστυνομικά γράφει ο άνθρωπος και βιβλία φαντασίας. Αλλά μας έκανε την τιμή να γράψει για την ομάδα ένα έργο θεατρικό, αστυνομικό. Είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο, μια τέτοια απόπειρα. Το έγραψε για την ομάδα γιατί είναι φαν της ομάδας μου. Έχω μια ομάδα ερασιτεχνική από το 2005. Λέγεται ομάδα όνομα και τα τελευταία χρόνια μας φιλοξενεί το θέατρο Volt. Έχουμε γίνει μια οικογένεια δηλαδή εκεί στο Volt. Έγραψε ένα αστυνομικό έργο με όλα τα κλισέ του αστυνομικού, δηλαδή σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα πανδοχείο που μια χιονοθύελα το αφήνει χωρίς καμία επικοινωνία, δεν έχουν τηλέφωνο, δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κάποιοι άνθρωποι. Είναι νέοι άνθρωποι που εγκλωβίζονται εκεί μέσα και ένας-ένας χάνεται. Και ψάχνουμε να βρούμε τον δολοφόνο. Το κλασικό δηλαδή κλισέ της Αγκάθα Κρίστη. Ακριβώς αυτό, αλλά με μια πολύ κωμική διάσταση. Α, ναι, ναι, είναι παροδία βέβαια. Ναι. Είναι παροδία, ξέχασα να το πω αυτό. Έχει και κάποιες εκπλήξεις. Πραγματικά είναι το, ό,τι πιο κλασικό έχετε δει. Και η ρόλη είναι έτσι. Είναι όλα τα κλισέ, όλοι οι τύποι που έχουμε δει σε αστυνομικά νουάρ φιλμ. Εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πάρα πολύ έξυπνο, γιατί και το νιώθει ο θεατής οικείο. Από εκεί πέρα όντως το να τον κάνει και να γελάει είναι ακόμη αυτή πιο... Αυτή ήταν και η δυσκολία. Η δυσκολία του έργου ήταν αυτή, ότι επειδή είναι όλα πολύ οικεία και όλα πολύ γνωστά, έπρεπε να τα δούμε με ένα φρέσκο μάτι, ας πούμε, μια φρέσκια ματιά, και μπορεί, τα κατάφερε και ο Δημήτρης, λέει ο Μαμαλούκας, με το έργο του, και νομίζω και εμείς ότι μπορέσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, έτσι μας έχουν πει. Γιατί η παράσταση ανέβηκε και τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο και είχε πάρει πολύ καλό feedback. Αυτό το έχω μάθει και εγώ, πρέπει να πω. Είπαμε λοιπόν ότι είναι από ερασιτέχνες ηθοποιούς η παράσταση. Ναι, ναι. Έτσι και αυτό ερασιτέχνες. Απλά πολλά παιδιά από εκεί, επειδή είναι από το 2005, είναι σαν επαγγελματίες πια. Και αυτό είναι νομίζω επίσης πολύ ιδιαίτερο. Θα είσαστε λοιπόν Σάββατο και Κυριακή στο Volt. Θα είμαστε Σάββατο στις 4 και Κυριακή στις 7 στο Volt, ναι. Μέχρι πότε, μπορούμε να υπολογίσουμε. Μέχρι 20 Μαΐου. Μέχρι 20 Μαΐου. Να πούμε τους υπόλοιπους συντελεστές παράστασης. Μπορώ να πω τα παιδιά που παίζουν. Αυτό, γι' αυτό. Ναι, βεβαίως, αυτό θα ήθελα να πούμε. Παιδιά. Τα παιδιά που παίζουν είναι η Ευδοκία Τσοτάκου, Νίνα Ντούνη, η Έλτσα Χωριανοπούλου, ο Θοδωρής Ευρωπεκάκης, ο Μούκος Κοπαράνης, η Γέλενα Γκάγκητς, ο Σωτήρης Αντάρης και η Νατάσα Βυσαρίωνος. Αρκετός κόσμος. Αρκετός κόσμος. 9 άτομα επί σκηνής. Αυτά. Αυτό είναι το άλλο να σας πω. Είπαμε το κείμενο είναι του Δημήτρη Μαμαλούκα, τη σκηνοθεσία είναι δική σας. Μαμαλούκα, τη σκηνοθεσία την έχω υπογράψει εγώ. Σάββατο στις 4. Και όλο το σεμινάριο, γιατί αυτό έγινε στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου που κάνουμε στο Βόλτ κάθε χρόνο. Αρχίζουμε στην αρχή της χρονιάς, δηλαδή τώρα κάπου θα αρχίσει να φτιάχνεται, να δημιουργείται το σχήμα που θα παίξει του χρόνου. Μέχρι τον Ιούνιο δηλαδή πρέπει να μου έχουν κάνει αιτήσεις τα παιδιά που θέλουν να παίξουν. Από εκεί πέρα μετά, κατόπιν της εννόησης και θα ψάχνουμε να βρούμε το έργο μας το καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο θα αρχίζουμε πρόβες κανονικά, εντατικά. Όποτε ολοκληρωθεί το σεμινάριο, γίνεται και παρουσίαση. Γίνεται και παράσταση, ναι. Εγώ θα έρθω να τη δω οπωσδήποτε την παράσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα και να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.